Να ξεκινήσουμε όμως από το Ρέθινο και θα πάμε στο Μιλοπόταμο, στο γαράζο του Δήμου Μιλοποτάμου. Εκεί βρίσκεται η Στέλλα η Μαθιουδάκη για να μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα στις χιονισμένες περιοχές του Μιλοποτάμου. Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από το Γαράζο, μια ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου, κομβικό σημείο αυτό στο οποίο επιλέξαμε απόψε να συνδεθούμε ζωντανά μαζί σας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι από εδώ και πάνω αρχίζουν τα δύσκολα. Γενικά θα είναι δύσκολη και η απόψινη νύχτα για τον ομό Ρεθύμνου, αλλά και για την περιοχή ένα παραπάνω. Αναφέρομαι στην περιοχή όπου βρίσκομαι, από το Γαράζο και πάνω προς Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξό, Βενή, φυσικά Κράνα και φυσικά τα Νόγια, όπου η χιονόπτωση έχει ξεκινήσει, λένε οι πληροφορίες. Αναμένεται ένταση του φαινομένου περίπου σε μία ώρα από τώρα, κυρίως στα Νόγια, ίσως και λίγο πιο χαμηλά. Νωρίτερα εδώ που βρισκόμαστε είχαμε μια ισχυρή βροχόπτωση και κατά διαστήματα οι άνεμοι που πνέουν έτσι εμποδίζουν το χιόνι, τη χιονόστρωση. Βλέπουμε νυφάδες χιονιού, όμως οι μετακινήσεις, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό για τους τηλεθεατές μας, είναι εξαιρετικά δύσκολες. Θα πρέπει να έχουν τεταμένη την προσοχή τους όχι μόνο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Μιλοποτάμου, σε ολόκληρο τον ομό Ρεθύμνου, σε ολόκληρη την Κρήτη φυσικά για να είμαστε και πιο ακριβείς, αλλά ένα παραπάνω ακόμα και στο βόρειο δικό άξονα. Το τονίζω αυτό, διότι πολλά σημεία του δυστυχώς δεν έχουν ηλεκτροφωτισμό, για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν φώτα, άρα οι οδηγοί θα πρέπει να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί, καθώς εκεί που υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις, ξαφνικά σταματούν, υπάρχουν άνεμοι, γενικά είναι επικίνδυνη η οδήγηση και χρειάζεται προσοχή. Προσοχή όμως χρειάζεται και στην πόλη. Βάλε μια ανατελεία για να βάλουμε στην συζήτηση και την Έλλη την Κοκάλη, η οποία βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα. Έλλη, καλησπέρα. Στο κεντρικό δελτίο σε είδαμε λίγο παραπάνω, όμως λόγω της χιονόπτωσης η αστυνομία κάνει έκκληση ότι χρειάζεται αυξημένη προσοχή. Καλησπέρα Μάνο κυρίες και κύριοι. Έχουμε μετακινηθεί προς το ύψος της διασταύρωσης του Βενεράτου. Από εδώ και πάνω τα προβλήματα, καθώς η χιονόστρωση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 έχει αρχίσει να δημιουργεί τα πρώτα προβλήματα. Η θερμοκρασία έχει πέσει στον 1 βαθμό και στους 0 βαθμούς Κελσίου. Ο παγετός θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Είναι τέτοιο το ύψος της χιονόστρωσης πάνω στο δόστρωμα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει χιονιστικό, να το απομακρύνει. Δεν υπάρχει κίνηση οχημάτων τέτοια ώστε να σπάει αυτό το λεπτό πέπλο που απλώνεται πάνω στο δόστρωμα, και γι' αυτό τα οχήματα που περνούν σποραδικά πρέπει να ακολουθούν πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα, για να μην βγουν εκτός πορείας. Να σας πω ότι βρίσκονται επί δυνάμεις της αστυνομίας, χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή τα 4x4 της αστυνομίας, τα οποία κατά διαστήματα κάνουν και τη διαδρομή από τη διασταύρωση της Αγίας Βαρβάρας μέχρι τα τούνελ και πιο πέρα, έτσι ώστε να σπάει λίγο το χιόνι το οποίο απλώνεται στο δρόμο και να μην υπάρχουν προβλήματα, Έλλη, για τους οδηγούς. Θα δούμε παράλληλα, πριν μας πεις για την απαγόρευση, θα δούμε ένα βίντεο που μας έστειλες πριν από λίγη ώρα, την μετακίνησή σας από την Αγία Βαρβάρα προς το Βενεράτο, όταν η χιονόπτωση άρχισε να γίνεται πιο έντονη. Αντιλαμβανόμαστε και από τις εικόνες ότι χρειάζεται αυξημένη προσοχή, καθώς ο παγετός αυτή την ώρα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Ακριβώς. Στην παραμικρή απροσεξία, λίγη περισσότερη ταχύτητα και ένα φρενάρισμα μπορεί να σε βγάλει εκτός του δρόμου και να δημιουργηθεί πρόβλημα. Χρειάζονται πολύ χαμηλές ταχύτητες σε τέτοιες συνθήκες. Δεν είναι ακριβώς οι συνθήκες που επιβάλλουν να βάλεις τις αλυσίδες. Γι' αυτό είναι στο μετέχμιο. Θέλει προσοχή, συνετή οδήγηση για να μπορέσεις να συνεχίσεις τη διαδρομή σου. Όπως σας είπα, στο σημείο εκεί της διασταύρωσης της Αγίας Βαρβάρας βρίσκονται περιπολικά, τα οποία κάνουν τη διαδρομή συνεχώς για να επιτηρούν την κατάσταση και να μπορούν να ειδοποιήσουν τα συνεργεία που τυχόν θα χρειαστούν μέχρι τις πρωινές ώρες να επέμβουν. Εκεί εφαρμόζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα. Είχαμε νωρίτερα ένα βαρύ
όχημα που επιχείρησε να περάσει από το συγκεκριμένο σημείο. Όμως οι αστυνομικοί εξήγησαν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η κίνηση του συγκεκριμένου οχήματος. Μπήκε μέσα από την Αγία Βαρβάρα και συνέχισε τη διαδρομή του. Η απαγόρευση ξεκίνησε στη 1 το μεσημέρι. Βαρέα οχήματα, νταλίκες, απαγορεύεται να κινηθούν στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης μέχρι αύριο στις 12 περίπου το μεσημέρι, οπότε αναμένεται να έχουν επανεκτιμηθεί και οι συνθήκες στο οδόστρωμα από τα νυχτερινά φαινόμενα. Μέχρι αύριο λοιπόν τις 12 το μεσημέρι θα έχουμε τη συγκεκριμένη απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Ιδιαίτερη σε πολύ προσοχή, λίγο θα δούμε και μία έντονη χαλαζόπτωση από εικόνες που έχουν έρθει νωρίτερα. Αυτήν την ώρα, με βάση τις πληροφορίες, υπάρχει έντονη χιονόπτωση και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βιάνου. Σε καμία περίπτωση όμως, Έλλη, δεν είναι αυτή η κακοκαιρία που είχαμε βιώσει πριν από 2 χρόνια. Είναι πολύ πιο ήπια τα φαινόμενα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να τα αγνοήσουμε όσοι κινούμαστε στους δρόμους. Και να επιστρέψουμε στη Στέλλα. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Στέλλα, μία τελευταία κουβέντα για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Μας είπες ότι από το γαράζο και πάνω είναι δύσκολη η μετακίνηση και λόγω της ολισθηρότητας αλλά και λόγω της χιονόπτωσης. Ακριβώς, χρειάζεται προσοχή. Αντιολισθητικές αλυσίδες απαραίτητως θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι οδηγοί όσοι κινούνται πάνω από το σημείο που βρισκόμαστε, κατευθυνόμενοι δηλαδή προς τα Ανόγια. Να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι από χθες παραμένει κλειστός ο δρόμος από το Σπύλι προς το Γερακάρι, από το Δήμο Αγίου Βασιλείου δηλαδή προς το Δήμο Αμαρίου. Όπως επίσης, ιδιαίτερη προσοχή και στα δυτικά του Δήμου Ρεθύμνου χρειάζεται στο σημείο από το Αμυριοκέφαλα μέχρι τη διασταύρωση Βιλανδρέδο. Και εκεί, αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει παγετός. Νωρίτερα είχαμε και χιονοπτώσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στην πόλη. Έλεγα και ολοκληρώνω με αυτό ότι έχουμε δυνατούς ανέμους, ισχυρούς ανέμους συνδυαστικά με κατατόπους ισχυρές βροχοπτώσεις. Είναι μια δύσκολη νύχτα. Όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επιποδός και στο Μυλοπόταμο και στο Αμάρι και στον Άι Βασίλη, σε όλο το νομό Ρεθύμνου. Λίγο παραπάνω προσοχή και από τους οδηγούς και γενικά από τους πολίτες, προκειμένου να φύγει, να αποχαιρετήσουμε τη Βαρβάρα χωρίς προβλήματα. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα. Καλή επιστροφή και βλέπουμε εικόνες νωρίτερα σήμερα από το ρεπορτάζ της Crete TV στα χιονισμένα Ανόγια, όπου είναι από τις περιοχές που μαζί με το οροπέδιο Λασιθίου και τον Ομαλό, αλλά και τον Δήμο της Βιάνου, δέχτηκαν τις μεγαλύτερες ποσότητες χιονιού. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε λίγο πριν νυχτώσει στην ορεινή κομμόπολη του Ψιλορίτη, τα Ανόγια. Και να πάμε στον Περιφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη, για να μας δώσει την δική του εικόνα αλλά και συμβουλές για τη νύχτα αυτή. Ευτυχώς, κύριε Λεονταράκη, καλησπέρα σας, που η Κρήτη φαίνεται ότι περνάει αλόβητη από την Μπάρμπαρα. Καλησπέρα, κύριε Ασκαλάκη, καλησπέρα στους θεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, φαίνεται ότι μέχρι και αύριο, βέβαια, είναι εσύ το έκτακτο, αλλά φαίνεται ότι εν τέλει η Κρήτη επηρεάστηκε έτσι σε λιγότερο βαθμό σε σχέση με άλλες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας, όπως για παράδειγμα την Εύβοια, που πραγματικά οι χιονοπτώσεις ήταν όχι απλά αξιολόγιες, αλλά σε μεγάλα ύψη. Ευχηθώ την προσοχή του κόσμου και να πούμε ότι είναι σε ισχύ απαγορεύσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ορεινά. Κύριε Λεονταράκη, επειδή βλέπουμε και κάποιες εικόνες από τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, που με την χαλαζόπτωση αλλά και τον παγετό οι δρόμοι μετατρέπονται σε παγοδρόμια, καλό θα είναι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όχι μόνο στις περιοχές που χιονίζει, αλλά και στις περιοχές όπου η θερμοκρασία χαρακτηρίζεται πολική, είναι πολύ χαμηλή. Αυτή είναι η εικόνα από τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι γενικότερα χρειάζεται μια αυξημένη προσοχή των οδηγών. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό στον καθένα μας ότι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ελοχεύει ο κίνδυνος του παγετού. Παρόλο που και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ είχε αποθετηθεί αλάτι σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται δύσκολες, νομίζω θα πρέπει τα δαχτυλικά να είναι ιδιαίτερα απαυξημένα και να έχουμε το νου μας γενικότερα στην οδήγηση. Ο παγετός δεν φαίνεται στο οδόστρωμα, άρα χαμηλές ταχύτητες και προσοχή. Όσον αφορά τις απαγορεύσεις, πλέον οι αλυσίδες είναι υποχρεωτικές στους ορεινούς δήμους του Ηρακλείου, και όταν λέω ορεινούς δήμους εννοώ στα ορεινά του στο Μαλεβίζη, στη Βιάνο, στα Ανόλια όσον αφορά το Ρέθυμνο, στο Οροπέδιο, πέριξ του Οροπεδίου, δηλαδή στις παρυφές του Οροπεδίου και μέσα στο Οροπέδιο και στον Ομαλό εννοείται όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Χανίων. Καλό θα είναι μέχρι και αύριο, διότι φαίνεται ότι και αύριο θα έχουμε φαινόμενα, όχι βέβαια με την ίδια σφοδρότητα όπως
τα ζήσαμε χθες, αλλά κατά τόπους οι χιονοπτώσεις θα εξακολουθήσουν. Είναι η περιφέρεια, εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα, εννοείται. Είναι διασπαρμένα τα μηχανήματά της συνεργασία με τους Δήμους. Από τις πρώτες πρωινές ώρες με το πρώτο φως της ημέρας, όπου χρειαστεί, θα επέμβουν. Γενικότερα, το αποτύπωμα ήταν ευεργετικό όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και τα ύψη των χιονοπτώσεων, αλλά χωρίς προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι και αύριο, ίσως την Τετάρτη κατά τόπους, να έχουμε έτσι φαινόμενα. Αλλά... Κύριε Λονταράκη, οφείλουμε να πούμε ότι εδώ στην Κρήτη είχαμε την εξαιρετική πρόγνωση του μετεωρολόγου του κυρίου Μανώλη Λέκα από τα Χανιά. Πραγματικά έπεσε μέσα σε όλα, ακόμα και στις κατατόπους προγνώσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε η περιφέρεια να έχει ένα σημαντικό εργαλείο και να γνωρίζει πού πρέπει να επέμβει και πού πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις. Εδώ βλέπουμε και οδηγούς που τοποθετούν τις αντιολισθητικές αλυσίδες. Δεν υπάρχουν προβλήματα με κτηνοτρόφους. Όχι, κύριε Σκαλάκη, δεν μας έχει γίνει κάποια τέτοια αναφορά όσον αφορά τον απεγκλωβισμό κατά κάποιο τρόπο κάποιου πνευματρόφου ή να προσεγγίσει το πνευματάσιο. Ευτυχώς ήταν ενήμεροι άνθρωποι την περασμένη εβδομάδα και από εμάς όσον αφορά την περιφέρεια αλλά και από τους Δήμους. Τους ευχαριστώ για μια φορά διότι προνόησαν έτσι ώστε να μην θέσουν το μηχανισμό σε κάποια επιχειρησιακή δράση. Όσον αφορά τον κύριο Λέκα, ναι, όντως ο άνθρωπος, και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, είναι ένας εξαίρετος σύμμαχος και σύμβουλος της περιφέρειας όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Δεν είχαμε προβλήματα, κύριε Δασκαλάκη. Πραγματικά, μετά από 2-2,5 μήνες ανομβρίας, ήταν πλέον ευεργετικές και μακάρι, ειλικρινά σας το λέω, μακάρι τέτοια συστήματα να επισκέπτονται το νησί κατά καιρούς. Μόνο καλό κάνουν. Αυτό είναι μια κακοκαιρία όπως αυτές που πρέπει να υπάρχουν μέσα στους χειμερινούς μήνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Λονταράκη, ότι μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα είχαμε καλοκαίρι στην Κρήτη. Εννοείται, αν θυμόμαστε, που σίγουρα θυμόμαστε όλοι, κάναμε γιορτές το Χριστουγέννα με 20-22 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι αφύσικο, όπως για να το κάνεις Δεκέμβρη, Γενάρη μήνα, να μην έχεις βροχοπτώσεις, να μην έχεις τέτοια συστήματα καιρικά και να έχεις υψηλές θερμοκρασίες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το πεις φυσιολογικό. Πραγματικά το εύχομαι, μακάρι και μέχρι την αρχή της άνοιξης, το επόμενο χρονικό διάστημα, να έχουμε τέτοια συστήματα, διότι το έχουμε ανάγκη, πραγματικά τα έχουμε ανάγκη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λονταράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.